Θα ήθελα να ρωτήσω, αν τελικά είδατε τις δηλώσεις της Ίσης Χριστίδου για σας. Γιατί εγώ δεν έγινα ξαφνικά παρουσιάστρια. Όταν δεν γίνεις ξαφνικά παρουσιάστρια, αυτό δεν σου συμβαίνει. Αυτό. Γιατί ξεκινάς σιγά σιγά από τη δουλειά. Όταν όμως ξαφνικά εμφανίζονται άνθρωποι, εγώ αυτό νομίζω, μέσα στη δική μας δουλειά είναι πολύ δύσκολο να το ανεχτούμε. Δηλαδή λέμε, όπα κούκλα μου, πού νομίζεις ότι πας. Αυτό που είδα φαίνεται ότι δεν το είπε για κακό. Φαίνεται. Φαντάζομαι ότι έτσι είναι. Δίνεται πάρα πολύ μεγάλη διάσταση στο από πού ξεκινάει κάποιος. Δηλαδή, άκουσα πολλά να λέγονται με αφορμή τη δική μου πορεία. Αν έγινα παρουσιάστρια, αν ήρθα από το πουθενά. Κανένας δεν έρχεται από το πουθενά. Τώρα, αν οι άλλοι ξέρουν την πορεία μας και τη διαδρομή μας, είναι ένα άλλο θέμα συζήτησης. Ωστόσο, αυτό το οποίο μου κάνει τρομερή εντύπωση είναι γιατί να πρέπει πολλές φορές, ακόμα και με τη μορφή ενός παραδείγματος, να φέρουν πολλές φορές οι άνθρωποι τον εαυτό τους ως παράδειγμα, για να γίνει μία σύγκριση με την πορεία και τη διαδρομή ενός άλλου ανθρώπου. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Όλοι μας ακολουθούμε μία πορεία. Δεν χρειάζεται όλοι μας να έχουμε την ίδια αφετηρία. Επίσης, δεν σημαίνει ότι κάποιος για να γίνει παρουσιαστής Sony και Day θα πρέπει να έχει ξεκινήσει από το κομμάτι της δημοσιογραφίας. Άκουσα να λένε πράγματα ότι έχω κάνει πεζοδρόμιο. Ήμουν στο ρεπορτάζ, ήμουν στο πεζοδρόμιο. Δεν μ' αρέσει σαν όρος, να σας πω. Καθόλου. Εννοούν μάλλον το κομμάτι του ρεπορτάζ, όλο αυτό το τρέξιμο. Δεν σημαίνει όμως ότι ένας δημοσιογράφος που επί χρόνια κάνει αυτό το κομμάτι, που είναι πάρα πολύ απαιτητικό, θα γίνει παρουσιαστής. Και αν γίνει. Επίσης, δεν συνεπάγεται ότι απαραίτητα θα είναι καλός παρουσιαστής, όπως και το αντίστροφο. Δεν χρειάζεται να εξισώνουμε τις διαδρομές των ανθρώπων. Δεν χρειάζεται να συγκρίνουμε από πού ξεκινάει καθένας και πού φτάνει. Ένας άνθρωπος για να γίνει παρουσιαστής, ακόμα και αν έχει ξεκινήσει από ένα άλλο αντικείμενο, από ένα άλλο μετερίζει, κάπως κάποιος κάτι είδε, κάποιος τον επέλεξε. Δεν ήρθε ξαφνικά ο ουρανοκατέβατος. Οπότε νομίζω ότι καλό είναι να αφήνουμε το κομμάτι της σύγκρισης, να αφήνουμε τις ταμπέλες και τους χαρακτηρισμούς και να αφήνουμε τον καθένα με το δικό του άστρο να ακολουθήσει τη διαδρομή του, ρε παιδιά. Σε στεναχωρεί όλο αυτό? Προβληματίζει. Δεν παίρνω τίποτα μέσα στην ψυχή μου σαν πικρία. Απλώς αναρωτιέμαι, επειδή εγώ δεν έχω μπει ποτέ σε αυτή τη διαδικασία και επειδή πάντοτε κρίνουμε εξαιδίων τα αλότρια, αλλά αναρωτιέμαι γιατί να πρέπει να έχουμε να πούμε κάτι για έναν άνθρωπο που έχει ξεκινήσει διαφορετικά. Δηλαδή πρέπει να μπαίνουμε όλοι κάτω από ένα φίλτρο, δηλαδή να μπαίνουμε σε μια διαδικασία να εξηγούμε τι έχουμε κάνει και τι δεν έχουμε κάνει, ποιος έχει κάνει μεγαλύτερη διαδρομή, ποιος δεν έχει κάνει. Και επίσης υπάρχουν άνθρωποι και αυτή τη στιγμή στην ελληνική τηλεόραση, αφήστε εμένα, οι οποίοι δεν έχουν ξεκινήσει από το κομμάτι της δημοσιογραφίας και είναι εξαιρετικοί παρουσιαστές και παρουσιάστρες. Δεν άκουσα να λέγεται κάτι για αυτούς. Θέλει τελικά αυτός ο χώρος γερό στο μάχη, κάτι που ακούγεται πολύ συχνά? Ναι, θέλει. Εννοείται πως θέλει γερό στο μάχη. Ξέρεις όμως τι θέλει πιο πολύ? Θέλει να πατάς τα πόδια σου. Εγώ να πω ότι τώρα που άκουσε τις δηλώσεις, είναι πιο αιχμηρή. Γιατί λέει καταρχάς ότι δίνεται μεγάλη βάση στο από πού ξεκινάει κάποιος. Καταρχάς να πω ότι χωρίζεται σε δύο κομμάτια συνέντευξη όπως την άκουσα εγώ. Στο ένα κομμάτι διαφωνώ, στο άλλο συμφωνώ. Στο πρώτο κομμάτι, όσον αφορά τη Σύση, διαφωνώ με αυτό που λέει ο Άννα Μαλέσκου. Γιατί η Σύση χρησιμοποίησε ένα επιχείρημα που δεν είναι ότι ήταν κάτι για να επενέσει τον εαυτό της. Ήταν κάτι για να τονίσει το ότι δεν πρέπει να αφαιρόμαστε έτσι και ότι έβγαλε μια αλήθεια που υπήρχε ή υπάρχει ή θα υπάρχει ή δεν θα υπάρχει στην τηλεόραση. Στο άλλο κομμάτι, συγγνώμη να πω, συμφωνώ με το καθένας έχει τη δική του αφετηρία. Απλά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Πάνω στο πρώτο κομμάτι, εμένα, παιδιά, δεν μου φάνηκε ότι η Σύση σύγκρινε τον εαυτό της με την Ιωάννα Μαλέσκου ή με την Ελίνα. Ούτε απλά είπε τη δική της αλήθεια, ότι θεωρεί αυτή, επειδή ξεκίνησε και γνώριζε από πίσω τα πράγματα και τους δημοσιογράφους και τους συναδέλφους. Όταν πήγε να βγει μπροστά, δεν της είπε κανένας, εσύ τώρα που πας, που βρέθηκες εκεί. Επίσης, όταν λες κάτι, χρησιμοποιείς πάντα τον εαυτό σου. Δηλαδή, δεν μπορεί να χρησιμοποιείς. Ενώ φέρνεις ως παράδειγμα πάντα τον εαυτό σου όταν θέλεις να μιλήσεις για ένα θέμα. Δεν σύγκρινε τον εαυτό σου την Ιωάννα. Νομίζω το πήρε αυτό. Έφερε ένα παράδειγμα από την άλλη. Είναι πειραγμένη πολύ, θεωρώ, η Ιωάννα Μαλέσκου. Εγώ την αισθάνομαι πολύ πειραγμένη. Η Σύση ήθελε να περιγράψει τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι αυτοί στην τηλεόραση από το συνάφι. Αυτό ήθελε να κάνει ουσιαστικά η Σύση, αφήνοντας εχμές ότι οι άνθρωποι όπως είναι η Ιωάννα Μαλέσκου, όπως είναι η Ελίνα Παπίλα και κάποιοι άλλοι τέτοιοι άνθρωποι που και καλά έχουν έρθει του ουρανοκατέβατο. Εμένα πιο πολύ με πείραξε αυτό, ότι σύγκρινε την Ελίνα με την Ιωάννα που είχε μια ιστορία. Απλά είπε ότι αυτούς τους ανθρώπους τους αντιμετωπίζει.
αντιμετωπίζει η τηλεόραση δεν του αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο, ρε παιδί μου. Είναι πιο καχύποπτη απέναντί. Σε αυτό στάθηκε όμως η Ιωάννα, γιατί όντως αυτό που λέει η Ελένη, την ενόχλησε και αυτό το ότι η σύγκριση. Γιατί σου λέτε εγώ, που έχει και δίκιο, υπήρχα αρκετά χρόνια σε άλλο μεγέθους εκπομπή. Αλλά υπήρχε. Αν δεν μπήκε στη διαδικασία, Ιωάννα Μαλέσκου, μπορεί να συστήθηκε στο τηλεοπτικό κοινό, το ευρύ τηλεοπτικό κοινό, λίγο πιο ξαφνικά. Όμως μια τηλεοπτική υπόσταση υπήρχε. Λέει, θέλω να πω, είναι και λίγο άδικο να λες ξαφνικά έγινε παρουσιάστρια. Μα ήταν παρουσιάστρια. Σε κανάλι περιφερειακό μεν, αλλά ήταν. Εγώ σε αυτό το κομμάτι που νομίζω ότι μπερδεύτηκε ο Άννα Μαλέσκου τελείως, είναι στο ότι αν έχεις υπάρξει, ξέρω εγώ, δημοσιογράφος, αν έχεις κάνει ρεπορτάζ έξω στον δρόμο ή ξέρεις τη δουλειά πιο συνολικά, θα είσαι καλύτερος παρουσιαστής. Αυτό δεν είπε αυτό η Σύση Χριστίδου. Είπε μόνο το πώς φέρονται οι άνθρωποι οι άλλοι από το αν ξαφνικά παρουσιαστής ή αν έχεις ένα παρελθόν. Ναι, αλλά είπε και τη δική της άποψη, παιδιά, η Άννα Μαλέσκου. Όλο το υπόλοιπο, όλο το υπόλοιπο για να το συνεχίσω, Λιλή, μισό λεπτό να το ολοκληρώσω. Όλο το υπόλοιπο έχει να κάνει, θεωρώ, με προσωπικά πράγματα που ήθελε να τα βγάλει και από μέσα της, γιατί σου λέει ότι στα χρόνια αυτά που συζητάμε για την Άννα Μαλέσκου. Έχουν γίνει αυτές οι κουβέντες και λέει: θέλω να τα πω. Ίσως για τα σχόλια δεν που έχει δεχτεί. Συμφωνώ απόλυτα, συμφωνώ απόλυτα με τον Ετεοκλή στο συγκεκριμένο σημείο. Αισθάνομαι κι εγώ από μέσα μου ότι, ρε παιδί μου, είναι σαν. Πώς όλα αυτά τα χρόνια λέγανε: α, τι τρέιλερ φοβερό είναι αυτό, γιατί τη συγκρίνω με την Ελένη Μενεγάκη κτλ. Αισθάνομαι ότι είναι πειραγμένη. Που έχει απόλυτο δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο. Όταν φεύγουμε από τη Σύση Χριστίδου, συμφωνώ σε όλα μας. Αλλά η Σύση δεν μίλησε για αυτό το πράγμα. Είναι κάτι διαφορετικό. Απλά είναι πειραγμένη. Και καλά κάνει και είναι πειραγμένη, το αντιλαμβάνομαι. Είπε όμως και αλήθεια τη Σύση όμως. Το καλή παρουσιάστρια δεν σημαίνει ούτε δημοσιογράφο απαραίτητα που έχει δουλέψει πίσω ούτε τίποτα. Υπάρχουν παρουσιάστριε πρώτη γραμμή που δεν έχουν καταλάβει. Στο δεύτερο σκέλο συμφωνήσαμε σε όλα. Το γερό στο μάχη το κρατάμε. Η κουβέντα πώς το κρατάμε. Να φάω πολύ δηλαδή. Αλλά πήγε η κουβέντα τελείως διαφορετικά από εκεί που έπρεπε να πάει. Τελείως αλλού πήγε η κουβέντα, τέλος πάντων.